Να καλωσορίσω κοντά μας τον κύριο Παντελή Νικολαίδη, είναι σύμβουλος καριέρας για να μας βοηθήσει να βρούμε την επόμενη δουλειά μας. Όσοι θέλετε να κάνετε, να περάσετε από συνεντεύξεις για να βρείτε μια καινούργια δουλειά. Ο κύριος Νικολαίδης θα σας βοηθήσει να ντυθείτε σωστά, θα σας πει δηλαδή το σωστό dress code έτσι ώστε να έχετε περισσότερες πιθανότητες να πάρετε εσείς τη δουλειά. Κάνουμε μεγάλα λάθη, κύριε Νικολαίδη. Υποτιμούμε λίγο την εμφάνιση σε θέματα. Ναι, σίγουρα. Η επιλογή των ρούχων μας είναι μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς μας. Mm. Μια προσεγμένη εμφάνιση λοιπόν θα δώσει μια πρώτη καλή εντύπωση, προδιαθέτει θετικά τον υπεύθυνο της συνέντευξης και μην ξεχνάμε ότι ο αγοραστής κρίνει ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του πολλές φορές. Είναι έτσι, η πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση που κερδίζει. Οπότε για να δούμε ποια είναι τα σωστά και ποια τα λάθη. Να πάμε στους κανόνες του αντρικού ντυσίματος. Mm-hmm. Βλέπω τον κύριο στην οθόνη. Ο βασικότερος κανόνας είναι η καθαριότητα. Ένας υποψήφιος ο οποίος δεν φροντίζει τον εαυτό του, σίγουρα δεν θα φροντίσει εντός εισαγωγικών και την εταιρεία που θα του εμπιστευτεί μια θέση εργασίας. Τα ρούχα μας επιβάλλεται να είναι σιδερωμένα και περιποιημένα, ώστε να κερδίσουμε τις πρώτες εντυπώσεις. Καλύτερα να είμαστε λοιπόν υπερβολικά καλοντημένοι από το να πάμε casual, όπως βγαίνουμε με τους φίλους μας για ποτό. Εννοείται δηλαδή να βγούμε ακόμη και εντυμένοι με σούπερ κοστούμι οι άντρες. Ναι, από το να πάμε με ένα παντελόνι για να πολύ σωστά. Προτιμούμε ένα υφασμάτινο παντελόνι, μπουκάμισο, σακάκι. Αποφεύγουμε τα τζιν και τα τισέρτ. Έτσι. Επίσης, τα παπούτσια μας πρέπει να είναι όσο πιο συντηρητικά. Δηλαδή, αποφεύγουμε βέβαια αθλητικά παπούτσια, τα οποία τα έχουμε δει πολλές φορές σε συνεντεύξεις. Mm-hmm. Τα έντονα χρώματα στα παπούτσια, τα φθαρμένα παπούτσια και βέβαια τα σανδάλια. Και αυτό το αναφέρω γιατί έχουν έρθει σε συνεντεύξεις με σανδάλι. Εντάξει. Εξαρτάται, τη δουλειά δεν θα πάρει κανείς. Στη δεύτερη κάρτα μας, για να συνεχίσουμε λίγο παρακαλώ πολύ με τις κάρτες μας. Προσοχή στις κάλτσες. Όχι στις κάλτσες, τις κάλτσες. Ναι, γιατί ναι. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σίγουρα θα χρειαστεί να σταυρώσουμε τα πόδια μας. Οπότε θα κάνουν την εμφάνισή τους. Δηλαδή, αν είναι πορτοκαλί, ας πούμε, θα χτυπήσουν λιγάκι. Πάρα πολύ, να φωσφοριζέ χρώματα, να μην είναι φθαρμένες. Αυτά προσέξτε όμως, στο εξωτερικό τα εκτιμούν τα έντονα χρώματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και σε συνόδους κορυφής να είναι πρωθυπουργοί, να σηκώνεται το παντελόνι και να φαίνεται μια ωραία λαχανή κάλτσα. Κοιτάξτε, ο κανόνας ποιος είναι? Να μην αποσυντονίζεται ο υπεύθυνος της συνέντευξης και να μην φεύγει το βλέμμα του από το πρόσωπό μας για λάθους λόγους. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά τα λέμε για αυτό το σκοπό. Και τα αξεσουάρ? Τα αξεσουάρ λοιπόν. Για το αντρικό ντύσιμο, όπως βλέπουμε, ένα ρολόι είναι υπεραρκετό. Δεν θέλουμε να δούμε ούτε χρυσές καδένες, ούτε δαχτυλίδια, πολλά δαχτυλίδια στα χέρια. Μάλιστα. Στο γυναικείο τώρα, dress code, που φαντάζομαι ότι εκεί είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Είναι πιο περίπλοκα. Μπορούμε λοιπόν να ντυθούμε οι γυναίκες όσο γίνεται πιο συντηρητικά. Σακάκι, μπουκάμισο ή μια ωραία μπλούζα και μια φούστα από κάτω ή ένα παντελόνι. Προσέχουμε τα ψηλοτάκουνα, μπορεί να μας δίνουν, να σας δίνουν μάλλον ύψος και φινέτσα, αλλά αποφεύγουμε την υπερβολή, π.χ. τα 12-πόντα παπούτσια. Δεν έτσι. Φοράμε παπούτσια με τα οποία θα βγούμε το βράδυ στα μπαράκια. Περιορίζουμε τα κοσμήματα. Τα κοσμήματα. Εντάξει, λογικό ακούγεται. Επιλέγουμε, και αποφεύγουμε δηλαδή, δυνατό άρωμα και έντονο μακιγιάζ. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλουμε λοιπόν ο υπεύθυνος της συνέντευξης να μας θυμάται μετά τη συνέντευξη για λάθος λόγους. Άρα ένα πολύ έντονο μακιγιάζ, έντονο κραγιόν, έντονο βάψιμο σίγουρα θα αποσυντονίσει τη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να επικεντρωθεί στο πρόσωπό μας και στις δεξιότητές μας. Μανικιούρ και πίρσινγκ. Το μανικιούρ λοιπόν. Το μανικιούρ πρέπει να μην είναι σε πολύ έντονα χρώματα, ούτε τα νύχια να είναι πολύ μακριά και ούτε να έχουν σχέδια πάνω. Α, τα προσέχετε. Γιατί αυτό, ναι, αυτά, αποσυντονίζει τη συζήτηση. Μάλιστα. Και το πίρσινγκ. Το πίρσινγκ απαγορεύεται διαροπάλου, στόμα, μύτη, φρύδια. Αποσυντονίζει και αυτό το συνομιλητή μας. Και μας αφαιρεί πόντους αντί να μας χαρίζει. Σωστά. Που και δίνουμε. Ναι, στα ψηλοτάκουνα λοιπόν, όπως είπαμε, αλλά με μέτρο, προκειμένου όταν εισέλθουμε στον χώρο της συνέντευξης να είναι το περπάτημά μας φυσιολογικό και όχι. Γυαλιά οράσεως βλέπω, απλά και κραυγαλαία, ναι. Έμφαση στην τσάντα και στα παπούτσια και προσοχή στα τατουάζ. Το τατουάζ είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Mm-hmm. Γιατί πια είναι και μόδα. Τα τατουάζ που είναι σε σημεία που είναι εμφανή. Μπορούμε να τα καλύψουμε με κάποιο τρόπο, με κάποια βραχιόλια, ειδικά οι γυναίκες ή ο άντρας με το μπουκάμισο και το σακάκι στα χέρια. Θα μπορεί να τα κρύψει. Τώρα, τα τατουάζ μπορεί να είναι στο πρόσωπο ή στο λαιμό δύσκολα, ναι, να κρυφτούν. Η τσάντα ή ο χαρτοφύλακας που είπατε πιο πριν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πολύ καλή τσάντα να συνοδεύει την εμφάνισή μας, είτε γυναίκα είτε άντρας ή ο χαρτοφύλακας, γιατί έτσι προσδίδει κύρος στην επαγγελματική μας εικόνα. Μάλιστα. Πολύ ευχαριστώ, κύριε Νικολαίδη, που ήσασταν εδώ. Ελπίζω τα tips να σας φάνηκαν χρήσιμα και να τα ξανακούσετε αν θέλετε στο web TV του Star, star.gr. Μπείτε στο web TV σε λίγο που θα σηκωθεί εκπομπή στο web TV και θα μπορέσετε να το ξαναδείτε το απόσπασμα.